Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι και σήμερα μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Χατιτζέ μου. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Ήθελα πάρα πολύ να σας δώσω καλά νέα. Δυστυχώς, από εχθές, που εντοπιστικοποιήθηκαν οι έρευνες, εντοπιστήκαν 23 σφορδί στο σημείο που βρίσκονται οι τουρκοκύπριοι μαθητές, εκ των οποίων τα δύο ανήκουν στους δασκάλους τουρκοκύπριους που ήταν στην ομάδα από την Αμόχωστο και δυστυχώς έχει αναπτυχθεί και ένα σωρόν ενός παιδιού από την ομάδα, από την τουρκοκυπριακή ομάδα, από την Αμόχωστο, σήμερα νωρίς το πρωί. Το σύνολο από την ομάδα είναι 3 τα οι σωροί που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμή. 3 σωροί ανθρώπων από την ομάδα, από τα παιδιά και τους δασκάλους, σωστά, από τους προπονητές. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ποια είναι η κατάσταση, δηλαδή ψάχνουν και για τους υπόλοιπους, πώς είναι οι άνθρωποι από τις ομάδες, από τις ομάδες των τουρκοκυπρίων που ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Κατερίνα, στο σύνολο ψάχναμε για 31 άτομα, μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει 3 μόνο ακόμη και συνεχίζουν οι έρευνες. Όπως πληροφορούμαστε από τους διασώστες που είναι στην περιοχή, ήταν 8 ρόφους των ξενοδοχείων, καταφέραν και πήγαν στο ισόγειο αυτή τη στιγμή. Έτσι μας τα περιγράφουν αυτοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνεχίζουν εντατικά, έχουν κάνει γέφυρες εντός των συντριμιών εκεί για να μπορούν να προχωρήσουν μέσα για να τους εντοπίσουν. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή μας είπες προχθές ότι οι συγγενείς, οι γονείς των παιδιών που ακόμη αγνοούνται πήγαν στην Τουρκία. Φαντάζομαι είναι ότι είναι εκεί, μέρα νύχτα και περιμένουν στο σημείο όπου κατέπεσε το ξενοδοχείο. Εκεί περιμένουν, είναι στα στρατήρια, δεν έχουν κάπου να μείνουν, τους έχουν στήσει στρατήρια για να μπορούν να μείνουν. Περιμένουμε αγωνία. Είναι οι γονείς που ταυτοποιούν τις ταυτότητες αυτών που εντοπίζουν. Μάλιστα. Άρα μένουν στα αντίσκηνα, έξω ακριβώς από το σημείο που γίνονται οι έρευνες, περιμένοντας να μάθουν πού είναι τα παιδιά τους. Είναι το λιγότερο δεν τραγικό. Ναι. Δεν περιγράφεται, Κατερίνα, δεν περιγράφεται. Πραγματικά, ώρες-ώρες, δυσκολεύομαι εγώ η ίδια να μπορώ να σας τα μεταδώσω. Είναι τόσο δύσκολο. Είναι τα παιδιά που γνωρίζουμε. Δεν είναι παιδιά που και να μην ήταν, ναι, να ναι. Μην τους γνωρίζουν, είναι παιδιά. Πόσο μάλλον το Βαρόκι είναι η περιοχή που βρέθηκα για κάποια περίοδο, συγκατοίκησα εκεί κάποια περίοδο και είναι τα παιδιά που γνωρίζουμε από πρώτο χέρι, πρώτο μάτι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, Κατερίνα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο αριθμός των νεκρών στη Τουρκία και Συρία αυξάνεται. Είπαμε ότι είναι 15.000. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι οι εκτιμήσεις κάνουν για πολύ μεγάλο και μεγαλύτερο αριθμό των νεκρών, γιατί πάμε και κόντρα στο χρόνο τώρα, Χατιτζέ μου. Δηλαδή, όσο περνάνε οι μέρες, οι ώρες ακόμα, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, δυσκολότερα.